Εντάξει, έχουμε κάποιο πρόβλημα οικονομικό στη χώρα, το οποίο κάποιοι λένε ότι οφείλεται εσύ, Γιάννη, σε μερικές σπατάλες ή σε μερικά λαθάκια που κάνανε αυτά τα τέρατα της πολιτικής που έχουμε ψηφίσει προκειμένου να μας κυβερνούν, λένε μερικοί άνθρωποι. Και τέλος πάντων, υπάρχουν όντως, έγιναν μερικά λαθάκια. Τώρα δεν είναι ανάγκη. Κάτι ψηλαδούρες. Να τα βγάζουμε στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, ένα λαθάκι που ξοδεύτηκαν κάποια χρήματα του ελληνικού λαού έτσι. Λίγο, είναι ένα μικρό λαθάκι, αλλά δεν χρειάζεται να το εκθέτουμε. Τέλος πάντων, για να το δούμε. Το 97 υπογράφηκε και η σύμβαση ο ΣΕΣ Καραμαγκά για βαγόνια που παραγγέλθηκαν 235 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία που δεν χωράνε στις ράγες. Μάλιστα. Και τι έγινε. Εσύ κοίτα μου, έχεις πάρει ποτέ παπούτσι που δεν τελικά είναι λάθος νόμο. Και δεν μπορούμε να τις τραβήξουμε τις ράγες. Είχα το πρόβλημα. Αλλάζουμε όλο το δίκτυο από ράγες σε όλη την Ελλάδα και λύθηκε το πρόβλημα. Πώς κάνετε έτσι. Πώς πρόβλημα τώρα είναι. Είναι υπερβολική. Πήραμε 235 εκατομμύρια ευρώ βαγόνια που δεν χωράνε στις ράγες μας. Μέχρι μάκρυ, ο Μίτσος ξέχασε να μετρήσει τις ράγες. Ένας έβγαλε τη μεζούρα να πει πόσο είναι αυτό ρε μας τώρα. Έλα ρε, πάνω κάτω όσο είναι ρε. Ήρθαν τα βαγόνια, δώσαμε 235 εκατομμύρια ευρώ, πήγε το πρώτο βαγόνι να μπει στις ράγες, δεν χωρούσε και κοιτάχτηκαν, ξέρεις, και καλά ρε μαλάκα, δεν μέτρησε στις ράγες. Φαντάς μαλάκα, έλα σαν το τέτοιο μου είναι ρε, δεν μεγάλος. Έλα παιδιά, γίνει μαλακία, δεν μέτρησε πάνω κάτω. Μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε εξοχικά, να τα μοιράσουμε στον κόσμο, καντίνες. Να μην παιδιά, αν αυτά τα βαγόνια κάθονται, δώστε τα στους ανθρώπους να πάμε να τα στήσουμε. Τόσο ωραία μέρα έχει η χώρα μας. Τουλάχιστον να χαρούμε την Αλαδίτσα με ένα βαγόνι του ΟΣΕ που δεν χωρούσε στις ράγες. Πόσο κάνουν οι ράγες, να αλλάξουμε ράγες. Θα το αλλάξουμε όλο το δίκτυο. Ναι, ρε, πάνε ράγες. Θα είναι πιο φαρδιές μετά από τα βαγόνια. Γιατί δεν κάνουμε 300 μέτρα έτσι ράγες, να γυρνάει γύρω-γύρω έτσι χωρίς λόγο. Ξέρεις που να γυρνάνε. Να το βλέπουμε το τρενάκι του τρόμου. Να γίνει Λούνα Πάρκ το τρενάκι του τρόμου. 235 εκατομμύρια ευρώ θα στείλει. Και θα έχουμε το πιο ακριβό τρενάκι του τρόμου σε όλο τον πλανήτη. Ναι, πιο αληθοφανές έτσι. Και θα έρθει τουρισμός. Κοίταξε με 235. Το Μαλάκα Πάρκ. Με 235 εκατομμύρια ευρώ είναι όντως τρενάκι του τρόμου. Από όλο τον κόσμο θα έρχεται στη Μαλάκα Λαντ. Στη Μαλάκα Λαντ και για να γουστάρουν. Χρήματα που. Δηλαδή είναι αδιανόητο έτσι. Όλος ο κόσμος που λένε τα μαλλιά της κεφαλής τους σε αυτή τη χώρα και οι καθυστερημένοι που μας κυβερνούν πάνε και 2.235 εκατομμύρια ευρώ. Φτηνά τα πήραν για βαγόνια που δεν χωράνε στις ράγες. Ήταν ευκαιρία, γι' αυτό τα πήραν. Τα άλλα κάνανε 400. Πάρε τώρα, μη μας λένε ότι ψυχοσοδεύουμε, ρε Σελένα. Τα δύο μεγάλα κόμματα, ο Μπόλε και ο Λόλεκ. Κανονικά.